Ιατζιάν. Αυτά. Και τώρα, κάτσε να αφήσω αυτό στην άκρη. Μήπως είδατε κάτι φωτογραφίες που κυκλοφορούν. Εγώ. Εσάς δεν σας ενδιαφέρουν, αλλά εμένα με ενδιαφέρουν, γιατί όλα μας τα κορίτσια μας έχουν κάνει αγόρια. Για να δούνε, λέει, αν είχαμε αδερφό, πώς θα ήταν. Ναι. Μας ενδιαφέρει, αφού είδα το πρόσωπό σου. Για βγάλε, παρακαλώ πάρα πολύ εμένα, και πείτε μου, με τον αδερφό μου τον Θεοδωράκο μοιάζω καθόλου. Εδώ, στο σχήμα του προσώπου. Στο σχήμα του προσώπου. Πώς το λένε εδώ. Στα ζυγοματικά, στα αγώνια. Στα αγώνια. Δεν κακό πάντω ο θηλυκό. Έχουν βάλει τώρα επάνω την αντάβια και με χαλάει, γιατί δεν το θέλω το ξανθό μαλλί. Δηλαδή και εγώ όταν ήμουν έγκυο στο πρώτο μου παιδί, που έκανα όνειρα για γιο, τον φανταζόμουν με σκούρο μαλλί και να μου φέρνει. Καλά. Εντάξει, α φάω τη βάζα μου τώρα εγώ. Α μείνουμε στο σκούρο μαλλί. Ό,τι βάζα μου. Δεν έχει σημασία. Ωραίο. Ωραίος είναι ο αδερφός που θα μπορούσε να είχα κάπως έτσι. Για να δούμε τον αδερφό της Σύσης, έτσι όπως τον βγάζει, αν ήταν ίδιοι, ε. Γιατί έχει αδερφό η Σύση και είναι και κούκλος. Τον είχαμε κάνει και θέμα στην εκπομπή. Μάλιστα. Όχι. Δεν... Όχι, μια χαρά. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν μοιάζει όμως. Μοιάζει πολύ. Μοιάζει στο στόμα. Στο στόμα. Εκεί αυτό το κομμάτι του στόματος πάρα πολύ. Για βγάλτε μου μια επόμενη. Α, ο Κορδάς. Ναι. Όχι. Η Φέη δεν έχει αδερφό κι αυτή. Δεν το ξέρω. Ούτε εγώ, αλλά νομίζω ότι κάτι έχει. Όχι, νομίζω ότι είναι όχι. Κορίτσι, γιατί θα το ήξερα. Δεν είναι ωραίο. Μάλλον πρέπει να έχει αδερφό. Μένουμε στο θηλυκό, που είναι ωραίο. Να πάμε άλλο. Ο Βανδύς. Σαν τον Παπακαλιάτη μοιάζει. Ναι, ρε εσύ. Και έλεγα, τι μου μοιάζει, τι μου μοιάζει. Έχεις δίκιο. Φέρνει πολύ Παπακαλιάτη ο αδερφός της Δέσποινας. Ρε Δέσποινα, τι γίνεται. Πώς μας μοιάζουν άλλοι, βέβαια. Για πάμε σε άλλον. Κωνσταντίνο Σπυροπούλου. Ίδιοι, ναι, ίδιο στόμα. Αυτός, πραγματικά, αυτό δεν έχει αδερφό, έχει αδερφή η Κωνσταντίνα και ωραίο κοριτσάκι, πολύ ωραίο, σαν και εκείνη. Ο αδερφός είναι ωραίος, αλλά δεν ξέρω. Πολύ μου βγαίνει μπροστά η Κωνσταντίνα. Ναι. Δεν αλλάζει δηλαδή το πρόσωπο, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι σαν να βλέπω την Κωνσταντίνα με κοντό μαλλί. Εντάξει, μια χαρά. Επόμενο. Αυτός πάλι μου θυμίζει το Χανιώτη. Οικονομάκο. Ναι, δεν έχει άδικο. Κοντοκουρεμένος. Ναι. Ναι. Καλύτερο από τον κύριο Σκορδά. Ναι. Είναι υποτιθέμενο. Ναι. Γιατί είναι το ακριβώς ίδιο. Για πάμε επόμενο. Και το πουκάμισο ήταν ίδιο. Δεν ξέρω το πρόσεξες το... Εδώ. Κουδί. Ρε παιδιά. Σαν ποιο μοιάζει. Σαν ποιο μοιάζει πάλι, ναι. Στικούδι. Πάντως... Όχι, μπορεί το ίδιο, το ίδιο πρόσωπο, αν το δει σε αγόρι, σε κορίτσι που φεύγουν τα μαλλιά και τα βαψίματα, πώς μπορεί να πεις, α, όχι έτσι, δεν το θέλω, το θέλω έτσι ή το θέλω αλλιώς. Για πάμε σε επόμενη. Αυτό κάτι άλλαξε στο βλέμμα και είναι καλύτερο. Εδώ τι είναι αυτό. Συνατσάκι. Α, μάλιστα. Η Συνατσάκι με Συνατσάκι αδερφό, αν υπήρχε. Γιατί έχει κορίτσι αδερφή και η Μέρη, ναι, την έχουμε δει. Ο αδερφός είναι ο Έζρα Μίλλερ που έπαιζε στο Φλάς. Μόνο ο ίδιος. Δεν είναι κακός. Πάμε και στο επόμενο. Αγαπημένος του Ταβουλάρη. Α, πολύ ωραία. Και αυτός ποιος είναι, ρε παιδιά. Κάτι μου θυμίζει κι αυτός. Νατάσα Αμποφίλιο. Α. Νατάσα Αμποφίλιο, αλλά το αγόρι κάτι μου θυμίζει. Δηλαδή αυτός που είναι υποτίθεται Νατάσα Αμποφίλιο, αν ήταν αγόρι. Πάντω, αν τα δίδυμα αδέρφια θα ήταν πανομοιότυπα. Ναι, εδώ μοιάζει πολύ. Θύμισε μου κάτι. Εσύ με τον αδερφό σου μοιάζει. Μόλις μας βλέπουνε. Εμένα μου λένε, με θυμάσαι όταν με βλέπουνε, ναι, τι. Δεν με προπονούσε στο Νέο Ηράκλειο. Είναι ο άλλος. Ο αδερφός μου. Ναι. Πάρα πολλοί κόσμοι στον Σταματά, γιατί έχουμε τον αέρα της οικογένειας που λένε. Να ρωτήσω κάτι.